και στην αρχή θα είναι δύσκολο. Εννοώ για την απόλαυση. Μετά σιγά σιγά μερικοί από εσάς θα το απολαύσουν και μερικοί θα απολαύσουν ότι θα τελειώσει. Εντάξει. Αλλά η ιδέα είναι ότι να σκεφτούμε μαζί μερικά θέματα στρατηγικής που μπορεί να φανούν στην αρχή θεωρητικά, μπορεί να δώσω παραδείγματα. Αν υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί ή είναι πολύ θεωρητικό, απλώς μου κάνετε μια ερώτηση, απαντάω και συνεχίζουμε. Το χρησιμοποιούμε μέσα στην ροή της διάθεσης. Άρα, μερικά στοιχεία βασικά όσο αφορά τη στρατηγική, γιατί πολύ συχνά στην καθημερινότητα έχουμε την τάση να λέμε κάτι το στρατηγικό, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα το στρατηγικό και το μπερδεύουμε με άλλες έννοιες όπως είναι η τακτική. Άρα, αν θέλετε, για να οριοθετήσουμε το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, η τακτική είναι κινήσεις που γίνονται σε ένα ορατό πεδίο. Η στρατηγική σε σχέση με την τακτική λειτουργεί στο αόρατο. Όταν μια στρατηγική είναι ορατή, είναι αποτυχημένη. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι πρέπει ο αντίπαλός σας, ο εχθρός σας, μπορείτε να είναι ο σύμμαχος, να δει την στρατηγική μόνο με το αποτέλεσμα. Αν δει τη στρατηγική πριν το αποτέλεσμα, τότε σημαίνει ή ότι έχετε κάνει λάθος την εκτίμησή σας ή ότι βρίσκεστε σε πλαίσιο τακτικής. Για να δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό, που μερικές φορές μπερδευόμαστε, είναι το σκάκι. Το σκάκι πολύ συχνά λένε ότι είναι ένα στρατηγικό παίχνιο στην καθημερινότητα. Όταν κάνουμε τις εκτιμήσεις και τους προορισμούς του σκάκι, βλέπουμε ότι το σκάκι στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί σχεδόν 94% τακτική, 1-2% την έννοια της, του υπηρεσιακού και αυτό που μένει είναι μόνο και μόνο η στρατηγική, το μικρό κομμάτι. Θα μου πείτε πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Είναι πολύ απλό. Όσο είχαμε μόνο ανθρώπους που έκαναν σκάκι, θεωρούσαμε ότι αυτό συσχετίζεται αποκλειστικά με την νοημοσύνη και με τη στρατηγική. Όταν κατασκευάσαμε υπολογιστές που παίζουν σκάκι, είχαμε ένα μικρό θέμα, το οποίο είναι το εξής. Οι υπολογιστές δεν έχουν νοημοσύνη με την κλασική έννοια. Και δεν παίζουν στρατηγικά, παίζουν μόνο σε τακτικό επίπεδο. Όταν λοιπόν έχετε έναν υπολογιστή που παίζει μόνο σε τακτικό επίπεδο, ενώ νικάει κάποιον που παίζει σε στρατηγικό επίπεδο, έχετε, αν θέλετε, ένα οξύμορο. Ή ο υπολογιστής είναι ορθολογικά προγραμματισμένος και τότε αυτό αποδεικνύει ότι δεν είσαστε σε πλαίσιο στρατηγικής, ή έχετε βάλει στοιχεία στρατηγικής στον υπολογιστή και τότε θα το ξέρετε. Άρα, αν θέλετε, έχουμε μια χειροπιαστή απόδειξη ότι ένα παίγνιο το οποίο το θεωρούμε καθαρά στρατηγικό δεν είναι τόσο στρατηγικό, είναι πιο πολύ τακτικό. Αν θέλετε να δείτε ένα παίγνιο ακόμα πιο τακτικό, είναι η ΔΑΜΑΣ. Η πολυπλοκότητα της ΔΑΜΑΣ δεν είναι μεγάλη, γιατί τα κομμάτια είναι όλα τα ίδια, όπως θα κάνουμε ΔΑΜΑ και τότε υπάρχει μια τροποποίηση. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε μια διαχώρηση και να θεωρήσουμε ότι ακόμα και σε μια στρατηγική ιεραρχία η τάμη είναι στο πιο κάτω σημείο. Μετά είναι το σκάκι και μετά έρχεται παραδείγματος χάρη το Go. Το Go είναι ένα στρατηγικό παίγνιο, παίζεται και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και θα δείτε ότι υπάρχει αμέσως μια διαφορετική προσέγγιση. Ποια είναι? Όταν παίζετε σκάκι ντάμες ή αν θέλετε ακόμα και τάβλη, η αρχή είναι πάντα η ίδια. Η τοποθέτηση είναι σταθερή. Που σημαίνει ότι στο τέλος του αγώνα ξαναβάζετε τα κομμάτια όπως ήταν. Στο Go η σκακέρα είναι άδεια. Δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο η σκακέρα και βάζετε τις πέτρες μετά. Μόνο και μόνο πώς τις τοποθετείτε είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα σας, της νοημοσύνης σας, της γνώσης σας,
και τις ικανότητές σας όσο αφορά τη στρατηγική. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν βλέπετε το σκάκι, όπως υπάρχει ήδη μια τοποθέτηση, είναι μερικές κινήσεις που είναι αναγκαστικές. Ας πούμε, στο σκάκι, όποιο επίπεδο και να έχετε, δεν μπορείτε στην πρώτη κίνηση να κινήσετε την αξιότητα. Στο Go όλα επιτρέπουν από την αρχή γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Άρα φανταστείτε ότι παίζετε σε μια σκακέρα 19x19 και οι παίκτες είναι μόνο λευκές και μαύρες και μπορείτε να τις τοποθετήσετε παντού. Άρα η πρώτη κίνηση για την προβλέψη ο αντίπαλος είναι μία στα 360. Αρχίστε τα λαμβάνετε. Ωραία. Και άμα κοιτάξετε μετά την δεύτερη, είναι μία στα 362. Ο συνδυασμός των δύο καταλαβαίνετε πώς πάει. Και γι' αυτό είναι πολύ απλό. Άμα κοιτάξετε τι κάνουν οι υπολογιστές, συζητάμε. Οι υπολογιστές κερδίζουν συστηματικά τους ανθρώπους. Στο σκάκι είναι οριακή η διαφορά. Και στο Go προσπαθούμε να βρούμε προγράμματα που παίζουν μέτρια. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ιεραρχία. Σε αυτήν λοιπόν την ιεραρχία η δυσκολία μας είναι πώς να καθορίσουμε αν θέλετε το πλαίσιο της νοημοσύνης. Ένα άλλο πράγμα που σχετίζεται με το θέμα μας είναι το εξής. Θεωρούσαμε αρχικά ότι αυτοί που παίζουν σκάκι, σκακιστές, έχουν υψηλή νοημοσύνη. Άρα έγιναν μετρήσεις, ειδικά με γερμανούς παίκτες, και κοιτάξαμε τον δείκτη νοημοσύνης και το επίπεδο στο σκάκι το οποίο το μετράμε με το έλλο. Άρα είναι ένας βαθμός που έχετε ως αξιολόγηση. Και τι ανακαλύψαμε ότι στην πραγματικότητα ο σχετισμός είναι σχεδόν μηδενικός. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτοί που παίζουν σκάκι είναι πολλά πράγματα που τα μαθαίνουν και όχι ότι είναι της κρίσης τους. Θα ήθελα να το συγκρίνω, γιατί εδώ έχω και φίλους και τους περίφημους Γιώργους, γιατί σήμερα απέκτησα έναν άλλο Γιώργο φίλο, αλλά τώρα μιλάω για τον δεύτερο, θα καταλάβω αμέσως τι εννοώ. Μ' άρεσε η τροποποίηση που έκανε, αν θέλετε, μεταξύ του εινολόγου και της μύτης. Ο ένας είναι επιστήμονας, ο άλλος έχει ταλέντο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Και το ενδιαφέρον βέβαια, για αυτό που δεν μιλήσαμε, είναι ότι μερικές φορές έχουμε στο ίδιο άτομο και επιστήμονα και με ταλέντο. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν και τους άλλους. Άρα, είναι ακριβώς το ίδιο. Αν θέλετε, μέσα στην στρατηγική, όπου έχουμε μία τέχνη, έχω την εντύπωση ότι σε τακτικό επίπεδο όλα είναι επιστημονικά και αλγοριθμικά. Ενώ στη στρατηγική υπάρχει κάτι που θα έλεγα ότι είναι σχεδόν καλλιτεχνικό. Και η ιδέα ποια είναι? Είναι αυτή η ιδέα που βλέπετε μεταξύ του καλλιτέχνη και του τεχνίτη. Πρέπει να κάνετε ένα άγαλμα. Κάνετε ένα σκίτσο, το πρώτο, από καλλιτέχνη και μετά ζητάτε από έναν τεχνίτη να το φτιάξει. Αν κάνετε το ανάποδο, μπορεί ο τεχνίτης να μην έχει καμία δημιουργικότητα και δεν ξέρει τι να φτιάξει καινούργιο μοντέλο και ο καλλιτέχνης να μην μπορεί να το υλοποιήσει πρακτικά γιατί δεν είναι ο τομέας του, όπως κάνει το σχέδιο. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την στρατηγική. Η στρατηγική αρχικά είναι αυτός που ηγεί τον στρατό και έχει μεγάλη σημασία, ειδικά σε αυτή την περίοδο που είμαστε κάπως πεσμένοι. Ευτυχώς είναι αυτός εδώ. Να θυμάστε ότι σε πολλές γλώσσες η λέξη στρατηγική είναι η ελληνική. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ενώ θα μου πείτε, μα δεν υπήρχαν στρατηγικές και πριν. Ναι, υπήρχε το θέμα η κωδικοποίηση. Και πολύ συχνά μπερδεύουμε τον στρατηγό με τον στρατηγιστή. Είναι δύο έννοιες εντελώς διαφορετικές. Αλλά ο στρατηγός είναι αυτός που είναι ένας βαθμός μέσα στο στρατό και όντως αναγκαστικά είναι ηγέτης σε ένα σώμα του στρατού. Ενώ ο στρατηγιστής
είναι αυτός που μελετάει πώς γίνεται αυτή η ηγεσία. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να έχουμε τον συνδυασμό των δύο. Συνδυασμό των δύο έχουμε, ας πούμε, με τον Ναπολέον, ο οποίος έχει αφήσει ένα έργο στρατηγιστή και ξέρουμε όλοι ότι ήταν και στρατηγός. Υπάρχει το ανάλογο, αν θέλετε, με τον Κέσσαρα. Θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε ανάλογους ανθρώπους και στο Βυζάντιο. Πιο γνωστός βέβαια σε εμάς είναι ο Μέγας Χρέσμανος. Τα παραδείγματα όμως τα χειροπιαστά είναι λίγο πιο δύσκολα. Ας πούμε, αν πάρουμε τον Κολοκοτρώνη, να πούμε σε εδώ. Στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ή στην Επανάσταση ήταν όλοι το απόλυτο τίποτα και αυτός έγινε από τη μάζα. Ή είναι όλοι οι ήρωες. Δεν έχουμε ενδιάμεση. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν αναλύουμε στρατηγικά τις δράσεις του καθενός, την ώρα θα πάρω όλους τους λεγόμενους ήρωες, θα βγάζω τους άλλους, θα πάρω μόνο ήρωες. Και κοιτάζω ποιος έχει στρατηγική σκέψη. Ο Κολοκοτρώνης έχει μια στρατηγική σκέψη που κάνει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή, είναι άλλο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, επειδή είχε εμπειρία. Εντάξει. Ενώ άλλοι δεν είναι ότι φταίνε, απλώς ήταν πιο νέοι, δεν είχαν κάνει ποτέ τίποτα, δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν κάποιον και πιο συγκεκριμένα κάποιους. Το βέβαιο πρόβλημα της στρατηγικής είναι πώς διαχειρίζεσαι αρκετά άτομα. Όταν μετά την εκφυλίζουμε την έννοια και μιλάμε μόνο και μόνο για στρατηγική, μια στρατηγική σκέψη ενός ατόμου, ξεχνάμε ότι η ετυμολογία της λέξης αφορά τον στρατό. Δηλαδή αφορά ένα μεγάλο σώμα. Και γι' αυτό όταν έχουμε τα πολεμικά παίγνια, όπως είναι το Σκάκι, οι Ντάμες και το Γκόου ή ακόμα και το Σογκούν, στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι μια μοντελοποίηση της πραγματικότητας που επιτρέπει σε αυτόν που χειρίζεται στρατηγικές αποφάσεις να μελετήσει μερικά θέματα χωρίς να σκοτώνει το στρατό κάθε φορά που κάνει λάθος. Αυτή η μοντελοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτό που σιγά σιγά αναδείξαμε ως σενάρια στρατηγικής. Που επιτρέπει σε κάποιον να έχει τρία σενάρια, να τα προτείνει σε κάποιον. Άρα ο στρατηγιστής να προτείνει τρία σενάρια σε έναν στρατηγό και αυτός να πει με αυτό το κόστος προτιμώ αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια μοντελοποίηση. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν έχετε το θέμα της μοντελοποίησης, όταν έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι χαμηλής αξίας και θέλετε να κάνετε τα λεγόμενα crash test. Είναι πολύ απλό. Παίρνετε 100 αυτοκίνητα, κάνετε δεν ξέρω πόσα πειράματα πάνω αυτά, τα διαλύετε όλα βέβαια. Και μετά βγάζετε τα δεδομένα. Το θέμα είναι, κάνετε το ίδιο με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Εδώ έχετε ένα μικρό θέμα. Είναι ότι αν το κάνετε πραγματικά με 100 πανάκριβα αυτοκίνητα, δεν είναι ανάγκη να το κάνετε. Γιατί και να τα πουλήσετε αυτά που θα μένουν, δεν θα φτάσουν για να καλύψετε το κόστος της έρευνας. Και τι βλέπουμε μετά, είναι ότι στο πολύ ακριβό αυτοκίνητο, για έναν διάβολο ας πούμε, συμφέρει να πάρετε ερευνητικό εργαστήριο που να ασχοληθεί μόνο με δύο μοντέλα, τα περισσότερα να τα βγάλει τα δεδομένα με τρόπο πληροφορική και από αυτό να φτάνει και να έχετε μια αξιόπιστη αξιολόγηση ως το πραγματικό ασφαλές. Είναι λοιπόν ακριβώς το ίδιο με τη στρατηγική. Η στρατηγική, αν θέλετε, είναι η τέχνη του μοναδικού. Γιατί σε πάση εμπόλεμη θα πάρετε μία απόφαση. Δεν πρέπει να πείτε μετά, ούψ, έκανα λάθος. Ξαναελάτε, το κάνουμε αλλιώς. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κοιτάζουμε και την ανάπτυξη της νοημοσύνης και στο παιδί, όταν τους μαθαίνουμε σκάκι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε στο παιδί δεν είναι οι κανόνες, είναι ένας μετακανόνας, ο οποίος είναι αν ακουμπήσεις το κομμάτι, το παίζεις, αν το αφήσεις, το έπαιξεις. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα έχετε αυτό που βλέπουμε συχνά στα παιδάκια, είναι ότι κάνουν μια κίνηση, περνάω λάθος και ξαναέρχονται. Αυτό όμως δεν υπάρχει στρατηγική. Η κίνηση που δείξατε, και γι' αυτό τους λέω ότι πρέπει να κρατάνε τα χέρια τους αν έχουν θέμα, για να μην δείχνουν τι σκέφτονται. Γιατί άμα
αναδείξει και στη στρατηγική τη σκέψη του, τότε δεν είστε πια σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, διαχειριζόμαστε κάτι το οποίο είναι αόρατο. Μέσα στο αόρατο υπάρχουν μερικά εμπόδια τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε μέσω της νοημοσύνης. Ένα εμπόδιο που υπάρχει συστηματικό σε κάθε απόφασή σας είναι ο εαυτός σας. Το πρώτο εμπόδιο. Και θεωρούμε στη στρατηγική ότι ο χειρότερος εχθρός, λέει ο αντίπαλος, είναι ο εαυτός μας. Και γι' αυτό υπάρχει ένα επίπεδο όπου πρέπει να ξεπεράσετε, αν θέλετε, το δικό σας το εμπόδιο και να αποφασίσετε ότι μπορείτε να το ξεπεράσετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε πια μόνο στο επίπεδο της νοημοσύνης, αλλά και της σκέψης. Σκέψη η οποία είναι ικανή μέσω της νοημοσύνης να εντοπίσει τα εμπόδια και να κάνει μετά μια υπέρβαση. Στη στρατηγική, λοιπόν, το κυρίαρχο θέμα δεν είναι ο στόχος. Είναι τα εμπόδια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν αναλύεται, αν θέλετε, ακόμα και τον Σόλτσι, είναι ότι σας λέει ότι η μεγαλύτερη νίκη που μπορείτε να πάρετε είναι αυτή που κερδίζετε χωρίς μάχη. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι η στρατηγική γίνεται πάνω και σε μια πολεμική φάση. Το ανώτατο επίπεδο του πολέμου είναι να κερδίσεις χωρίς πόλεμο. Μ' αρέσει ένα παράδειγμα χειροπιαστό που είναι ιστορικό και αφορά, αν θέλετε, μια στρατηγική κίνηση σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που είναι το συνέδριο του Βερολίνου του 1878. Αυτό το συνέδριο γίνεται στο Βερολίνο για να υπάρχει, αν θέλετε, μια επίλυση του προβλήματος μεταξύ Ρώσικης Αυτοκρατορίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι οι Άγγλοι έχουν αποφασίσει ότι αν οι Ρώσοι μπουν στην Κωνσταντινούπολη, τότε είναι casus belli. Για να αποφύγουν το casus belli, λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις λένε τότε θα κάνουμε ένα συνέδριο όπου θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Σε αυτό το συνέδριο, οι Άγγλοι παίρνουν μια ριζοσπαστική απόφαση, η οποία είναι η εξής, και είναι από τα σπάνια δεδομένα σε κρατικό επίπεδο. Ζητάνε από τους Οθωμανούς τι τους δίνουν για να μην κάνουν τίποτα. Ναι, συνήθως λέτε τι μου δίνει για να κάνω κάτι. Κάνουν λοιπόν διαπραγματεύσεις και παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις κάνουν μυστικές διαπραγματεύσεις. Αλλά υπάρχουν και αληθινές διαπραγματεύσεις, τις οποίες όλοι μιλάνε, οι οποίες καταγράφονται καθημερινά στο τέλος της ημέρας, και υπάρχουν οι μυστικές διαπραγματεύσεις, όπου είναι οι ίδιοι παίχτες, αλλά δεν αναφέρονται σε αυτές. Μέσα από τις μυστικές διαπραγματεύσεις, οι Άγγλοι καταφέρνουν και παίρνουν την Κύπρο το 1878, χωρίς να δοθεί καμία μάχη, απλώς και μόνο επειδή δεν έκαναν τίποτα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας την ώρα που αυτή προσπαθούσε να τροποποιήσει τη συνδίκη Αγίου Στεφάνου και σε σχέση με τη συνδίκη Αγίου του Βερολίνου. Άρα ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι κάνοντας αυτές τις μυστικές επαφές και τη μυστική διαπραγμάτευση καταφέρνουν να νικήσουν ένα ολόκληρο νησί χωρίς να γίνει ούτε μία μάχη. Αν φανταστείτε λοιπόν πόσες μάχες έχουν δοθεί στην Κύπρο για το ανάλογο αποτέλεσμα, θα καταλάβετε ότι οι περισσότερες από αυτές δεν αφορούν το θέμα της στρατηγικής. Ένα ωραίο παράδειγμα, γιατί μιλήσατε για τον Τροκοτόνη, αλλά δεν το λύσαμε εντελώς το θέμα, είναι οι στρατηγικές και οι τακτικές που αναπτύσσει. Για ποιο λόγο? Γιατί ξέρει ότι είναι αδύνατο. Τεράστια επίγνωση. Τεράστια επίγνωση. Οι μεγαλύτεροι στρατηγοί, όταν έχουν στρατηγική σκέψη, το πρώτο πράγμα που εντοπίζουν είναι τις αδυναμίες τους. Εντοπίζοντας λοιπόν ότι είναι αδύναμο σε σχέση με τον εχθρό,
πρέπει να βρει άλλες τεχνικές. Και γι' αυτό υπάρχει η περίφημη ιστορία με τον κροκοδρόμι, όπου θα πεταλώσει τα άλογα ανάποδα. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα άλογο πεταλωμένο ανάποδα, αλλά δεν έχει και μεγάλες ικανότητες. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, επέβαλε σε κάθε άλογο να μειώσει τις δυνατότητές του, διότι ο σκοπός του αλόγου εκείνη τη στιγμή δεν ήταν να έχει δυνατότητες, ήταν να αφήνει ίχνη και μόνο. Γιατί υπάρχει και ένα βάρος, όπως θα μου πείτε, γιατί δεν έβαλε έναν άνθρωπο να κάνει το ανάλογο. Η ιδέα είναι ότι να φαινόταν ότι όλα αυτά γίνονται ανάποδα. Και όντως έτσι το πέτυχε. Όταν έκανε την άλλη του τακτική, όσον αφορά πάλι την χρήση των αλόγων και της εικόνης, όπου είχε δέσει πάνω στα άλογα διάφορα, ας το πούμε, κλαδιά, αλλά υπήρχαν από όλα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτός ο στρατός είναι μεγάλος, και έκαναν το γύρο του λόφου και οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ήταν τεράστιος αυτός ο στρατός και σου λένε άστο καλύτερα άλλη φορά. Άρα σημαίνει ότι από την αρχή αποφασίζει ότι αν δώσει μάχη θα την χάσει. Πώς μπορεί να έχει το αποτέλεσμα της νίκης της μάχης χωρίς να δώσει μάχη? Είναι απλώς να μπει σε έναν άλλο χώρο, τον οποίο τον ονομάζουμε νοητικό, και να επιβάλλει στον άλλον να σκέφτεται όπως θέλει αυτός. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι σε μία διαμάχη πρέπει να νικήσουμε τον άλλον. Η ιδέα η πρώτη δεν είναι να νικήσετε τον άλλον, είναι να τον βάλετε σε ένα πλαίσιο όπου σκέφτεται όπως θέλετε. Π.χ. είναι μερικοί που βλέπουν διάφορες τροποποιήσεις και επειδή είναι σε λανθασμένο πλαίσιο, όταν βλέπουν μια νέα τροποποίηση, αγχώνονται ακόμα περισσότερο, ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Και αν το έβλεπαν ορθολογικά αυτό το πλαίσιο, θα έλεγα πριν την τροποποίηση ή μετά την τροποποίηση, ποια είναι η αλλαγή. Καμία, τότε έχει το κοιτάξιο. Άρα έχει μεγάλη σημασία, αν θέλετε, η ανάδραση σε σχέση με την αντίδραση. Όταν είμαστε σε πλαίσιο αντίδρασης, δεν είμαστε ποτέ σε πλαίσιο στρατηγικής. Ποτέ. Άρα πρέπει να σκεφτείτε ότι αν σας κάνουν κάτι που σας προκαλεί αντίδραση, αν την κάνετε την αντίδραση, έχετε ήδη λάθος, ακόμα και αν πετύχετε σωστά το τι θα κάνετε. Διότι έχετε χάσει σε ένα νοητικό επίπεδο. Σημασία είναι να υπάρχει ανάδραση. Και για να υπάρχει ανάδραση, πρέπει να το σκεφτείτε από πριν. Άρα εδώ ξαναρχόμαστε στο θέμα της νοημοσύνης και της στρατηγικής, είναι να το σκεφτείτε από πριν. Θέλει να πει ότι πρέπει να χάσετε χρόνο πριν κάνετε την κίνηση. Αλλιώς πώς να το σκεφτείτε από πριν? Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πολύ καλοί στη διαχείριση κρίσεων είναι άνθρωποι πολύ συχνά που σκέφτονται μετά. Αν όμως δεν είναι προετοιμαζεμένοι από πριν, οι λύσεις που βρίσκουν είναι πολύ τοπικές. Δεν έχουν μεγάλη ενοχλία και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όταν μεγαλούν οι πιέσεις. Για να σκεφτείτε από πριν, θέλει να πει ότι πρέπει να έχετε διάφορα μοντέλα νοητικά, τα οποία τα μελετάτε και βέβαια την ώρα που τα μελετάτε χάνετε χρόνο. Αυτό σημαίνει όμως τι? Ότι είστε στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Προετοιμάζεστε για να δείτε μία αντίδραση ή να προκαλέσετε. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα συνδυασμό σκέψεων, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός. Τον έλεγε ο Εμμανουέλ Λάσκερ, που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι 27 χρόνια, και έλεγε: μην ψάχνεις την καλύτερη κίνηση, ψάξε την καλή. Και η καλή δεν είναι η καλύτερη, είναι αυτή που ενοχλεί τον αντίπαλο.
Αν είμαστε σε ένα πλαίσιο διαμάχης και κάνετε κινήσεις που δεν ενοχλούν τον αντίπαλο, δεν έχουν νόημα. Δίνω ένα παράδειγμα σε έναν άλλο τομέα. Αν είσαστε υπέρ της γενοκτονίας και βρείτε ένα άγαλμα για να αναδείξετε το θέμα, και αυτό το θέμα και το άγαλμα το βάζετε, ας πούμε, σε ένα πάρκινγκ, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Γιατί ο γενοκτόνος ξέρει ότι δεν του έχετε δώσει καμία σημασία. Εγώ πολύ συχνά λέω στους ανθρώπους και στις κοινότητες όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι τέτοιο, τους εξηγώ ότι αν δεν έχουν προβλήματα με την ανέργηση του αγάλματος, τότε δεν ήταν ανάγκη να το κάνουν. Γιατί δεν έχει καλύψει τον στόχο του. Άρα, η ιδέα λοιπόν στο θέμα της ενόχλησης είναι πολύ σημαντική, γιατί σημαίνει ότι έχετε αλλάξει το πλαίσιο του άλλου. Ας καθορίσουμε λοιπόν τι είναι το πλαίσιο. Άλλο το πλαίσιο, άλλο το πεδίο, άλλο το πεδίο δράσης και άλλο το πεδίο μάχης. Όταν βιαζόμαστε, μετατρέπουμε τα πάντα σε πεδίο μάχης. Αν τα μετατρέψετε αποκλειστικά σε πεδίο μάχης, δεν προλαβαίνετε τη μάχη. Είστε πάντα μετά. Όσοι ζουν μέσα στο μετά, στη στρατηγική, είναι οι νεκροί. Γιατί αυτοί που ζουν στο μετά δεν έχουν πρόβλημα πριν το πρόβλημα. Και επειδή δεν έχουν πρόβλημα πριν το πρόβλημα, όταν έρχεται το πρόβλημα, δεν προσπαθούν να βρουν τη λύση, γιατί δεν προφταίνουν. Ένα άλλο παράδειγμα, θέλετε, όταν υπάρχει, αν θέλετε, μία ανάλυση του χώρου σε περίπτωση πυρκαγιάς, η ανάλυση του χώρου γίνεται από την πυροσβεστική και εξετάζει τον χώρο για να καταλάβει πώς είναι αυτός ο χώρος σε περίπτωση ανάγκης. Αν η πυροσβεστική έπρεπε να λύσει το πρόβλημα την ώρα της φωτιάς, θα ήταν καμία. Τόσο απλό. Και αυτό το λέω και για την προετοιμασία και των παιδιών. Μερικές φορές έρχεται στα σχολεία, τους προετοιμάζουμε και απλώς βάζουμε το κουδούνι να σφυρίξει και λέμε στα παιδιά, τώρα κάνουμε το σενάριο όταν καίγεται το σχολείο. Ωραία. Τα παιδιά τι κάνουν, καταλαβαίνουν όλα τους ότι το σενάριο δεν υπάρχει. Καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ψεύτικο και σπάζουν πλάκα βγαίνοντας στα φορτία. Ένας καλός τρόπος να καταλάβουν γρήγορα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα είναι να τους δέσετε τα μάτια. Γιατί την ώρα που θα υπάρχει ένα πρόβλημα στο κτίριο, τα περισσότερα από αυτά δεν θα βλέπω. Και επειδή δεν θα βλέπω, λόγω καπνού, δεν θα ξέρω πού να πάω. Αλλά αν κάνετε την άσκηση με παιδιά που βλέπω, είναι απλώς άχρηστη. Και συνήθως κοροϊδεύουν τον δάσκαλο και τη διδασκάλα, που τους κάνει ένα ψεύτικο διάλειμμα χωρίς κανένα όφελος. Αν ξαφνικά βλέπετε όλο τον χώρο, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ, άμα κοιτάξετε όλο τον χώρο και σας πω μετά από 5 λεπτά να θυμηθείτε ποιοι είναι οι πίνακες. Πρώτα απ' όλα μερικοί από εσάς δεν έχουν εντοπίσει πώς είναι οι πίνακες. Δεν έχουν εντοπίσει αν υπάρχει ένας συνδυασμός μεταξύ τους και δεν έχουν εντοπίσει τα χαρακτηριστικά τους. Στον τομέα της στρατηγικής, άμα πάρετε αυτόν εδώ τον πίνακα, θα πρέπει να είσαστε ικανοί να πείτε πόσα κεφάλια είναι. Πριν σας το ρωτήσει κάποιος. Άρα φανταστείτε τώρα ότι εγώ σας λέω, θα σας κάνω ερωτήσεις πάνω σε αυτόν τον πίνακα. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς θα αρχίσουν να μετράνε τα κεφάλια. Το θέμα είναι ότι εφόσον μετρήσουν τα κεφάλια, εγώ θα κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τη γεωμετρία του πίνακα. Και ακόμα και να ξέρουν πόσα κεφάλια είναι, αν δεν έχουν κοιτάξει ποιος είναι δίπλα από ποιον και ποια είναι η στάση, και στην πραγματικότητα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, αν δεν κοιτάξετε στρατηγικά τον πίνακα, είναι το εξής. Πόσα κεφάλια θα μπορούσατε να βγάλετε για να έχετε τον ίδιο πίνακα. Όταν θα τα βάλετε αυτά τα κεφάλια και θα έχετε τον ίδιο πίνακα, θα έχετε την υποδομή του πίνακα και θα χτίσετε τον πίνακα από αυτά τα κεφάλια.
Άρα θα έχετε, αν θέλετε, την πρώτη δομή. Η πρώτη δομή θα δώσει μερικά στοιχεία. Στην πρώτη δομή αμέσως θα κοιτάξετε ποιος γονατίζει, ποιος είναι απέναντι, ποιος υποδέχεται, ποιο είναι το κέντρο του χώρου. Μετά μέσα στον χώρο θα μπορείτε να πείτε αν υπάρχουν εξαρτήματα που είναι σημαντικά ή όχι. Τα μεγέθη, οι άξονες, η προοπτική. Σιγά σιγά λοιπόν τι κάνετε, βλέπετε τον πίνακα και δεν τον κοιτάζετε πια. Όσοι κοιτάζουν δεν βλέπουν. Και δεν είναι τυχαίο που στην ελληνική μυθολογία πολύ συχνά αυτοί που βλέπουν είναι οι μάντες, οι οποίοι είναι τυφλοί. Γιατί όταν δεν μπορείς να κοιτάξεις, βλέπεις πιο γρήγορα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι σχετίζεται με την στρατηγική και με την νοημοσύνη και έχουν το εξής πρόβλημα. Η στρατηγική δεν μπορεί να γίνει από ανθρώπους που δεν έχουν νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορούν να γίνουν από ανθρώπους που δεν έχουν καμία νοημοσύνη. Χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να μας προβληματίζει. Δεν δίνω παραδείγματα. Για ευνόητους λόγους. Και επικεντρώνουμε λοιπόν στο παράδειγμα της στρατηγικής, όπου εκεί πέρα είναι απαραίτητη. Τώρα, γιατί είναι απαραίτητη? Είναι απαραίτητη επειδή υπάρχει το πλαίσιο, το υπόβαθρο που πρέπει να αναγνωρίζει και άμα δεν αναγνωρίζει, δεν πρέπει να κάνετε ανάλυση. Αλλά το θέμα είναι πώς να κάνετε την ανάλυση. Και έχετε το εξής πρόβλημα. Πώς να αξιολογήσετε στρατηγικά την νοημοσύνη σας. Εφόσον αξιολογείτε τον εαυτό σας, έχετε ένα πρόβλημα. Άρα, το πρόβλημα είναι το εξής, που το βλέπετε όλοι σας, ειδικά οι γυναίκες. Όταν βάζετε ένα άρωμα, μετά από λίγο το μυρίζετε, ενώ είναι καθοριστικό. Όταν σας μυρίζει κάποιος, αμέσως θα αναγνωρίζει το άρωμα, ειδικά αν είναι ειδικός, βέβαια το αναγνωρίζει, αλλά ξέρετε το άρωμα μπερδεύεται και με την ίδια τη μυρωδιά σας. Αν έχετε να κάνετε με κάποιον που είναι πραγματικά μύτη, ακόμα και να μην έχετε βάλει άρωμα, θα αναλύσει το άρωμά σας. Στην πραγματικότητα τη μυρωδιά σας. Το θέμα είναι πώς να το κάνετε εσείς αν δεν είστε μύτη. Γιατί έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Για μένα η μεγάλη διαφορά μεταξύ της μύτης και του εινολόγου είναι ότι ένας είναι πολύ ειδικός στην ανάλυση και ο άλλος είναι πολύ καλός στη σύνθεση. Η σύνθεση είναι πάντοτε ένα πράγμα πολύ πολύ πρόβλημα. Γιατί? Γιατί συνθέτουμε από το τίποτα και φτιάχνουμε το πάνω. Ενώ μπορούμε να αναλύσουμε το πάνω και να καταλήξουμε στο τίποτα. Γιατί, άμα θέλετε να κάνετε μία μοριακή ανάλυση από μία ουσία, είναι πολύ καλό. Αλλά όταν θα την αναγνωρίσει ο χημικός, θα την αναγνωρίσει την ουσία. Ξανακάνοντας τη σύνδεση από αυτά που βλέπει. Αν δεν έχετε αυτή τη γνώση, θα έχετε απλώς την ανάλυση. Τώρα, η ανάλυση τι είναι? Η ανάλυση στον τομέα της στρατηγικής είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι καθοριστικό, γιατί είναι το πρώτο υπόβαθρο της σκέψης. Το καλό μου στη στρατηγική είναι ότι μερικοί σας βάζουν σε ένα πλαίσιο που δεν έχετε επιλέξει εσείς. Αλλά πρώτο στρατηγικό λάθος είναι να ανταποκριθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, αν έχουν την ικανότητα να παράγουν ένα πεδίο, τότε τροποποιούν το πλαίσιο έτσι ώστε να είναι καλύτερο το πεδίο για αυτούς. Και το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν μάχες που έχουν γίνει ιστορικές, όπου το πλαίσιο ήταν λανθασμένο από μία μικρή συνθήκη. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει ρωτήσει. Υπάρχει μία μεγάλη μάχη στον πόλεμο που κράτησε 100 έτη μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, που είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχετε λοιπόν ανθρώπους που είναι όλοι πάνω σε άλογα με πανοπλίες. Η κλασική μέθοδος εκείνη την περίοδο ήταν η μετοπική επίθεση. Επίθεση
βρίσκονται λοιπόν οι Γάλλοι κανονικά σε ένα πεζικό, αν θέλετε, αγγλικό. Αυτό αν είχε γίνει χωρίς βροχή, θα ήταν τέλειο. Μόνο που έβριχε. Άρα, λέω εγώ δεν θέλω να σου κάνω παρατηρήσεις επειδή το στάδιο είχε λάσπες, το αρχαίο. Αλλά το θέμα με τη λάσπη και με τα άλογα, όταν είναι πολύ βαριά οπλισμένα, είναι πολύ απλό, βυθίζονται. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι άμα πέσει ο έφηπος, δεν σηκώνεται με τίποτα. Κατά συνέπεια, τι έκανα. Έγινε λοιπόν η μετοπική σύγκρουση και όλο το πρόβλημα του πεζικού του αγγλικού ήταν απλώς να πέσουν οι άλλοι. Μόλις έπεφταν, είχαν μερικούς οπλίτες, οι οποίοι είχαν ένα τόσο δα μαχαιράκι. Τόσο δα. Τίποτα. Δεν είχαν τίποτα. Και με αυτό το μαχαιράκι, εφόσον ο Γάλλος υπότης ήταν πεσμένος, μπορούσε να κουνηθεί λόγω του βάρους και της λάπης, έβλεπαν το μαχαιράκι ανάμεσα στα ανοίγματα της πανόπλιας. Έτσι. Τσάπ, πέθανε. Και πήγαινε στο επόμενο. Έτσι νίκησε. Ποιος νίκησε, στην πραγματικότητα νίκησε αυτός που πρόβλεψε την βροχή. Γιατί το πλαίσιο ήταν πολύ καλό, αλλά το πεδίο άλλαξε. Και αντί να πούν άλλαξε το πεδίο, δεν δίνουμε μάχη, κάναμε ακριβώς το ίδιο και το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακτο. Άρα η ιδέα είναι ότι η μετατροπή του πλαισίου σε πεδίο είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν λέμε τώρα θέατρο επιχειρήσεων, πρέπει να καταλάβετε ότι πρώτα στείλουμε το θέατρο. Ένα πρόβλημα λοιπόν ανάλογο που έχουμε σε πλαίσιο στρατηγικής είναι αυτό που κάνει ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης έχει ένα σενάριο που είναι γραμμένο, αλλά όταν το βάζουμε σε ένα θέατρο, πρέπει να αλλάξει. Ανάλογα με το θέατρο. Αυτές είναι οι δυνατότητες του πλαισίου. Όταν θα το αλλάξει, θα το κάνει την τροποποίηση, θα περάσει γρήγορα σε αυτό που ονομάζουμε πεδίο δράσης. Θα μπορέσει να έχει ένα πεδίο δράση και όταν θα υπάρχει το κοινό, τότε θα είναι ένα πεδίο μάχης. Και θα πρέπει να ανταπεξέλθει και να εμφανιστεί ότι δεν υπάρχει μόνο ένα σύνολο, αλλά υπάρχει μια ομάδα και αυτή η ομάδα να συμπεριφέρεται ως θείασος. Είναι ακριβώς το ίδιο με το στρατό. Ο στρατός, και ο στρατός που το βλέπετε μόνο πολεμικά, το λέω γενικότερα, που δεν είναι σε μια επιχείρηση, όταν έχετε λοιπόν ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι τους έχετε σαν ένα σύνολο. Μετά τους βάζετε σε μια ομάδα όπου υπάρχει μια δομή. Και από αυτή τη δομή μπορεί να κάνουν μερικές πράξεις. Αν δεν καταφέρετε να κάνετε αυτές τις μερικές πράξεις, τότε έχετε απλώς ένα σύνολο παθητικό. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι μπορεί οποιοδήποτε σύνολο παθητικό να κάνει αυτές τις πράξεις. Άρα, η δυσκολία είναι πώς από αυτό το σύνολο μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια ομάδα και αυτή την ομάδα σε έναν θείασο. Και εδώ μπαίνουν, αν θέλετε, οι στρατηγικές κινήσεις. Οι στρατηγικές κινήσεις πρέπει να είναι πολύ προσεγμένες στο πριν, όχι τόσο στο μετά. Είναι μερικοί που θεωρούν ότι αν αναπτύξουν μια στρατηγική, στην πορεία, άμα γίνουν λάθη, θα την τροποποιήσουν. Το πρώτο λάθος που κάνουν είναι ότι εφόσον υπάρχει τροποποίηση που δεν είχαν προβλέψει από πριν, θέλει να πει ότι έχουν δείξει τη στρατηγική τους. Εφόσον την έχουν δείξει, ο άλλος έχει ήδη δεδομένα τα οποία τα αναλύει και τα χρησιμοποιεί εναντίον. Άρα αυτό σχετίζεται με την εξής φράση που χρησιμοποιούμε πάλι όλοι μας, χωρίς να την αναλύουμε βέβαια, και λένε ότι σε αυτό το χωριό, όπως το λένε, χωριό, θα το πω πόλη, έχετε ένα θέμα με την πόρτα. Νομίζω ότι σε διάρκεια έχετε σπάσει λίγο το ρεκόρ. Το πόσοι έχουν μπει και πόσοι έχουν βγει. Άρα το καταγράφω έτσι για να είναι συνειδητό και να μπορώ να πω μετά ότι είχα μια ιδιάζουσα περίπτωση. Η πόρτα είναι πάντα σημαντική και είναι ένα στρατηγικό άνοιγμα. Θα το αναλύσουμε και μετά. Ξαναλέγουμε λοιπόν στην φράση μέχρι την επόμενη είσοδο και έξω. Η ιδέα είναι η εξής. Λέμε όλοι μας ότι η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
Άρα, αυτό το πράγμα το έχουμε κλέψει από τον Ναπολέοντα και επειδή δεν έχουμε το μυαλό του Ναπολέοντα, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Άρα το πετάμε παντού. Και άμα το πετάτε παντού, τότε θα το πνεύσετε ένα επιθετικό σπόρο. Γιατί αφού λες ότι είναι το καλύτερο. Το θέμα είναι ποιος το λέει, σε ποιο πλαίσιο το λέει, σε ποιο πεδίο δράσης και για ποιο λόγο το λέει. Το λέει γιατί μερικές φορές υπάρχει μια δυσκολία στην άμυνα. Και τι λέει, αν κάνεις μια επίθεση εκείνη τη στιγμή, μπορείς να μεταφέρεις το πλαίσιο, να αλλάξεις το πεδίο δράσης και τότε να έχεις κάτι που ξαφνιάζει τον εαυτό. Αυτή η γρήγορη αλλαγή. Αυτή η γρήγορη αλλαγή την βλέπετε και στην έννοια του λάθους. Το λάθος πολύ συχνά θεωρούμε ότι είναι αρνητικό. Το θεωρούμε τόσο αρνητικό που δεν θέλουμε να το λέμε στα παιδιά όταν κάνουν λάθος. Ενώ το λάθος έχει μια σοβαρή ιδιότητα που είναι πολύ σημαντική σε εμάς, είναι ότι είναι ο πιο σύντομος τρόπος να αλλάξετε λάθος. Άρα, αυτός που είναι δημιουργικός, είναι αυτός που εκμεταλλεύεται τα λάθη του και όταν κάνετε φάσεις ιδιοθύελας, βλέπετε ξαφνικά ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα λάθη των άλλων και ήδη να χρησιμοποιούν τα δικά τους. Μέσα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των λαθών, μπορούμε να βρούμε και τι είναι σωστό, ενώ πολύ συχνά προσπαθούμε να κάνουμε μόνο το σωστό. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν κάνετε μόνο το σωστό, πολύ συχνά καταλήγετε στο λάθος. Γιατί τι κάνετε στην πραγματικότητα, δημιουργείτε ένα δόγμα. Πολύ συχνά θα καταλήξετε σε κάτι το δογματικό, το οποίο είναι αδιάρρηκτο, όπως είναι αδιάρρηκτο και δογματικό θα γίνει συντηρητικό, όπως είναι συντηρητικό θα χάσει τη δυναμικότητά του, θα περάσει στη συστατικότητα και κατά συνέπεια θα είναι παθητικό. Ο Ναπολέοντα έλεγε λοιπόν αυτό το πράγμα γιατί μερικές φορές δεν μπορείς να κρατήσεις την άμυνα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πολλές επιθέσεις και μάλιστα με επιτυχία. Είναι ελάχιστοι αυτοί που μπορούν να κρατήσουν μια θέση. Άρα, αν καταλάβουμε σωστά το νοητικό σχήμα του Ναπολέοντα, θα πρέπει αμέσως μετά να αναρωτηθείτε εφόσον η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, τότε ποια είναι η καλύτερη επίθεση. Είναι η επίθεση. Δεν πάει. Αλλά είναι μια καλή προσπάθεια. Άρα, η καλύτερη επίθεση, αν το συνδυάζετε με αυτό το ρητικό σχήμα και θέλετε να το εμπλουτίσετε, είναι η αντεπίθεση. Το πρόβλημα της αντεπίθεσης είναι ότι πρέπει να έχετε αντέξει την άμυνα. Αλλά γιατί είναι η καλύτερη επίθεση, γιατί είναι η μόνη επίθεση που έχει τα δεδομένα του άλλου. Ενώ μια επίθεση κλασική δεν έχει τα δεδομένα. Τα χρησιμοποιεί την ώρα της πρωτοβουλίας και ξαφνιάζει τον άλλον με την πρωτοβουλία του. Άρα, αν τα συνδυάσετε αυτά τα δύο, θα δείτε ότι και θα δείτε και μία στη σχέση με τον Σόντσου ή ακόμα και τον Κλάουζιτς για τους πιο ειδικούς, ότι έχετε ένα πρόβλημα τριβής. Και είναι τριβή. Έλα, μ' άρεσε τώρα προηγουμένως που ήμασταν λοιπόν στον αρχαιολογικό χώρο, υπήρχε μία τριβή μεταξύ τους δύο Γιώργιδες. Τώρα σε ένα σημείο πολύ απλό. Θυμάστε σε μία κολόνα υπάρχουν τεμάχια. Άρα ο ένας λέει στον άλλο, και εμένα μου αρέσει να αναλύω τους φίλους μου την ώρα που μιλούν μαζί, ειδικά όταν θεωρούν ότι έχουμε και οι δύο δύο. Άρα λέει ο ένας στον άλλο, οι αρχαίοι έτριβαν αυτές τις πέτρες για να είναι πολύ λίγο. Του λέει ο άλλος, μα άμα είναι πολύ λίγο, θα ζηστράνε πιο εύκολα. Ενώ η ιδέα είναι να μην ζηστράνε. Μετά αναγκάζεται να κάνει μια διαδραστική κίνηση ο πρώτος Γιώργος και λέει, όταν λέω να είναι πολύ λίγο, είναι να είναι να κάνει την επιφάνεια επαφής. Δηλαδή εννοούσε ότι δεν πρέπει να έχετε αγγυλώσεις, γιατί άμα έχετε αγγυλώσεις,
τους σκεφτείτε, τους βάζετε και τους δύο γιορκίδες μαζί, τότε θα καταλάβετε ότι έχουν και οι δύο άδικο, αλλά όταν τους βάζετε μαζί έχουν δίκιο. Δηλαδή η ιδέα είναι ξανά τι είναι νόμισμα. Ο ένας λέει κορώνα, το άλλο λέει γράμματα. Έχουν βέβαια και οι δύο άδικο, γιατί το νόμισμα δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά άμα τους βάζετε συμπληρωματικά, τότε μπαίνουν σε μια διαδικασία όπου στο τέλος συμφώνησαν. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον για ένα εξωτερικό παρατηρητή είναι ότι δεν ήξεραν ότι συμφωνούν από την αρχή και τα βρήκαν στο τέλος. Αυτό είναι μια διαδικασία τακτικής. Δηλαδή παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Ξαναπαίζει ο άλλος, ξαναπαίζει ο ένας, τα βρίσκουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον έχουμε αναπτύξει αυτό το μοντέλο, αν τους βάλουμε τώρα να ξανασκεφτούν και, και οι δύο τι είχαν πει από την αρχή και πώς έκαναν τροποποιήσεις, θα επέλεγαν άλλο εξηλόγιο. Αν επέλεγαν άλλο εξηλόγιο, θα ήθελα να πει ότι ο πρώτος Γιώργος θα είχε πει κάτι το ορθολογικό, ο δεύτερος το είχε καταλάβει αμέσως και δεν θα είχε πει τίποτα και θα είχαμε αλλάξει θέμα. Εδώ λοιπόν έρχεται το πρόβλημα που εμφανίζεται πολύ συχνά στη στρατηγική, η διαφοροποίηση μεταξύ επικοινωνίας και συνεννόησης. Στην αρχή επικοινώνησα, στο τέλος συνεννοήθηκα. Αλλά δεν είχα συνεννοηθεί στην αρχή. Όταν λοιπόν εξετάζεται αυτό ως εξωτερικός παρατηρητής και βλέπετε αυτή την ανάμειξη, έχει ενδιαφέρον γιατί βέβαια είναι συμφιλικό πλαίσιο, εντάξει δεν πλακωθήκαν οι άνθρωποι και δεν είναι ανοίγουν ο ένας πάνω στον άλλον αρχαιολογικές πέτρες. Αλλά η ιδέα είναι ότι υπήρχε, αν θέλετε, ένα σημείο ταχύτητας. Και το πολύ ωραίο είναι ότι λύθηκε. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να έχει λυθεί πριν γίνει. Ναι. Και ποιο είναι το λάθος, είναι η λέξη λίγο. Γιατί για τον έναν ήταν μια ιδιότητα που σημαίνει ότι δεν έχει αγκυλώσεις, για τον άλλον ήταν ότι θα έχει ελάχιστες τρύπες. Άρα εδώ μπαίνουμε στην έννοια της παρεξήγησης. Η παρεξήγηση είναι πολύ σημαντική να την εντοπίσετε στη στρατηγική, γιατί μπορεί το ίδιο γεγονός με μια άλλη ερμηνεία να ερμηνεύεται αρνητικά ή θετικά, ενώ είναι το ίδιο γεγονός. Και αυτό πολύ συχνά επηρεάζεται από την σκέψη μας. Βλέπουμε λοιπόν ακριβώς το ίδιο γεγονός, δύο διαφορετικοί άνθρωποι που προέρχονται από ένα άλλο πλαίσιο και θεωρούμε ο ένας ότι δεν είναι σωστά δομημένο και ο άλλος ότι είναι σωστό. Αυτό λοιπόν στη στρατηγική πρέπει να το προβλέψετε σε φάση ανάλυσης των εμποδίων. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που γι' αυτό σχετίζεται η στρατηγική με την νοημοσύνη, η νοημοσύνη πολύ συχνά νομίζουμε ότι είναι αυτή που λύνει τα προβλήματα. Και είναι λάθος. Η νοημοσύνη δεν λύνει τίποτα. Η νοημοσύνη εντοπίζει τα προβλήματα. Είναι η σκέψη που τα λύνει. Και γι' αυτό έχουμε την έκφραση, αν το έχετε προσέξει, στρατηγική σκέψη. Ενώ δεν λέγεται στρατηγική νοημοσύνη. Αλλά εμείς επινοήσαμε και την έννοια της νοητικής στρατηγικής, που δεν είναι μόνο μια στρατηγική σκέψη. Γιατί προσέξτε, αν λέτε στρατηγική σκέψη, θέλει να πει ότι το ουσιαστικό είναι η σκέψη. Όταν λέτε νοητική στρατηγική, το ουσιαστικό είναι η στρατηγική. Το πρόβλημα με τη στρατηγική είναι ότι είναι και ουσιαστικό και επίθετο. Άρα το πρόβλημα είναι ότι πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να δείτε ποιος είναι πριν τον άλλον. Δηλαδή, πριν σκεφτώ, πώς να σκεφτώ. Δίνω ένα παράδειγμα.
χειροπιαστό είναι πολλοί από εμάς που διαβάζουν βιβλία. Από αυτά τα βιβλία έχουν διαμορφώσει τη γνώμη τους. Πρώτο ερώτημα, πρέπει να ξέρουν ότι θα διαβάσουν έναν πεπερασμένο αριθμό βιβλίων. Δεύτερο ερώτημα, εφόσον είναι πεπερασμένο, με ποια στρατηγική θα επιλέξουν και θα διαβάζουν. Ναι, αλλά θα μου πείτε, για να διαβάσουν μια στρατηγική τα θεωρία, πρέπει να έχουν διαβάσει ένα βιβλίο στρατηγική. Άρα, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το πρώτο βιβλίο που πρέπει να διαβάσω πριν διαβάσω. Και εδώ μπαίνετε σε αυτή την έννοια που είναι κάπως παράξενη, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε, είναι πώς να μάθετε. Γιατί αυτός που ξέρει και μαθαίνει να μαθαίνει, δεν είναι αυτός που μαθαίνει. Εδώ λοιπόν επαναρχόμαστε, αν θέλετε, στην σοκρατική διαδικασία που λέει ξέρω ότι δεν ξέρω. Και πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι λέει βλακίες. Γιατί άμα ήταν σωστό, θα ήταν λάθος αυτό που λέει. Αυτό που δεν βλέπουμε, όπως τη λέξη στρατηγική προηγουμένως, είναι ότι τα δύο ξέρω ότι είναι ίδια. Άρα, λέει, ξέρω ότι αγνώ. Και είναι ακριβώς αυτό που γίνεται, αν θέλετε, με τον στρατηγιστή. Ο στρατηγιστής αρχικά ξέρει ότι αγνοεί μερικά δεδομένα. Και σου λέει, αυτά τα δεδομένα, αν εμφανιστεί κάτι που δεν έχω προβλέψει, πώς θα μπορέσω να τα ανταπεξέλθω. Ενώ ο άλλος, που θεωρεί ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, μόνο όταν του έρθει το πρόβλημα, τότε είναι νεκρός και τελικά έχει διασχίσει τη ζωή χωρίς κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Πριν όταν ζούσε δεν είχε πρόβλημα γιατί δεν είχε εμφανιστεί και μετά όταν εμφανίστηκε ήταν νεκρός. Άρα, κανένα πρόβλημα. Ο άλλος τώρα, που το έχει εντοπίσει, έχει πρώτα πρόβλημα, γιατί έχει εντοπίσει το πρόβλημα, επειδή το έχει εντοπίσει είναι προετοιμασμένος, άρα πρέπει να λύσει το πρόβλημα και επειδή λύνει το πρόβλημα θα έχει και άλλα προβλήματα γιατί θα είναι νέκρος. Αυτό σας το λέω γιατί αν μερικοί από εσάς θεωρούν ότι είναι κακό που έχουν προβλήματα, υπάρχει μία λύση. Τώρα τι ξέρετε. Και εφόσον το ξέρετε, νομίζω ότι θα είστε πιο χαρούμενοι που έχετε προβλήματα. Σημαίνει ότι είστε ζωντανοί. Το πρώτο θέμα λοιπόν του στρατηγιστή δεν είναι να κερδίσει τη μάχη. Είναι να είναι ζωντανός μετά τη μάχη. Που αυτό είναι μια άλλη μάχη. Δηλαδή, πώς να ζήσω μια μάχη και να επιζήσω. Άρα, ο πρώτος στόχος είναι να επιζήσω. Αν το έχω αυτό ως στόχο, τότε μπορεί να καταφέρω να ζήσω. Αν δεν το έχω, το πρόβλημα έχει λυθεί. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν νοητικές έννοιες που σχετίζονται το πρόβλημα ή λύση. Η επινόηση του προβλήματος μπορεί να σας δώσει την κατανόηση της λύσης. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε στρατηγικά, όταν λύνετε ένα πρόβλημα, είναι πώς να παράγετε ένα άλλο. Ενώ, κλασικά θεωρούμε ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, η ιδέα είναι να βρούμε τη λύση. Άρα, σταματάμε τη διαδικασία. Όταν παράγουμε ένα άλλο πρόβλημα, σημαίνει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Και επειδή υπάρχει μια συνέχεια, εντάσσεται το πρόβλημα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Άρα, ενσωματώνεται τον χρόνο. Όταν ενσωματώνεται τον χρόνο, τότε μπορείτε να εισέλθετε στη στρατηγική. Στρατηγική χωρίς χρόνο δεν υπάρχει. Δηλαδή, η στρατηγική είναι αυτή που θα σας επιτρέψει να έχετε διαχρονικά στοιχεία. Ενώ η τακτική δεν έχει ανάγκη από τον χρόνο. Η στρατηγική έχει ανάγκη από τον χρόνο για να ζήσει
και να εμφανιστεί ξαφνικά μέσα στον χώρο. Και γι' αυτό το λόγο το βρίσκουμε και στην φάση της αντίστασης. Όταν έχετε μια μετωπική σύγκρουση και βλέπετε ότι δεν μπορείτε να ανταποδώσετε, τι κάνετε, μπαίνετε μέσα στην αντίσταση. Άμα σκεφτείτε, την ώρα που μπαίνετε μέσα στην αντίσταση, θέλει να πει τι, ότι μπαίνετε μέσα στον χρόνο και φεύγετε από τον χώρο. Γιατί ο χρόνος είναι ο χώρος της αντίστασης. Και γι' αυτό, εκείνη τη στιγμή, για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα του χώρου, μπαίνετε στα προβλήματα του χρόνου. Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όταν υπήρξε η κατοχή στην Ελλάδα, αντιστάθηκαν οι Έλληνες στο ναζιστικό καθεστώς ως ένα όριο. 54 μέρες. Άρα ξαφνικά θα μπορούσαν να σταματήσουν. Τέλος. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο, όπως βλέπουν ότι δεν γίνεται μια τοπική σύγκρουση γιατί δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, μπαίνουν στον χώρο της αντίστασης. Ξαφνικά, εδώ αποδέχεσαι ότι ο άλλος θα είναι κυρίως μέσα στον χώρο. Αλλά τι κάνεις, μπαίνεις λοιπόν στη φάση του χρόνου της αντίστασης, μελετάς κρυφά τι γίνεται και ξαφνικά εμφανίζεσαι σε μερικές περιπτώσεις μέσα στον χώρο. Π.χ. σαβοτάζ. Δηλαδή, ξέρεις ότι δεν μπορείς να δώσεις μια μάχη γιατί είσαι απλώς τρίσκο. Και ο κούκος και πας και ανατινάζεις μια γέφυρα. Αυτό επιτρέπεται μόνο και μόνο επειδή για ένα χρονικό διάστημα θα είσαι αόρατος. Την ώρα που ξαναέχεσαι στο ορατό, ξαναεμφανίζεσαι στον χώρο. Εκεί πέρα το κάνεις τόσο στιγμιαία που ο άλλος δεν έχει τον χρόνο να κάνει αντιπίθεση και γι' αυτόν τον λόγο έχει εμφανιστεί αυτό που ονομάζουμε η γκερίλια, που είναι ο μικρός πόλεμος. Ο μικρός πόλεμος είναι μια έννοια που φαίνεται κάπως παράδοση. Για ποιο λόγο? Έχουμε την εντύπωση ότι ο πόλεμος ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά μικρό πόλεμος δεν έχει νόημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα αναλύσετε, ας πούμε, την στρατηγική θεωρία και του Μάο, ο Μάο ήταν ο πρώτος που σκέφτεται να κάνει μικρό πόλεμο σε μεγάλα μεγέθη. Δηλαδή, κανονικά στην γκερίλια, πρέπει να φανταστείτε, αν θέλετε, οι τεχνικές που έχουμε με τους καταδρομείς. Οι καταδρομείς δεν λειτουργούν ως ένας συμβατικός στρατός. Είναι πολύ τοπικά, είναι πολύ κρυφά, είναι αυτό που λέμε ανορθόδοξα, χτυπάνε σε ένα σημείο και είναι τόσο δυνατό, αν θέλετε, το impact σε αυτό το σημείο, που δεν μπορεί να αντισταθεί ο αντίπαλος, αλλά αυτό θα είναι σε μικρή διάρκεια. Ο Μάο, όταν θα κερδίσει, και θα πάρει τελικά την εξουσία, θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά με χιλιάδες παίκτες. Που είναι απίστευτο να το σκεφτείτε, γιατί κανένας πριν αυτό δεν είχε σκεφτεί ότι κάτι που γίνεται, ας πούμε, φανταστείτε τώρα, καταδρομής που λένε 10.000. Καλά, μα πάρετε Έλληνες καταδρομής 10.000, δεν ούτε καν να τους διαχειριστείτε. Αρχίζει εδώ το θέμα. Και η ιδέα ποια είναι, είναι ότι έχουν συνηθίσει να είναι μικρές ομάδες ανεξάρτητες που λειτουργούν δομικά σε μικρό βαθμό. Άρα όταν ξαφνικά βάζετε αυτά τα μεγέθη, αλλάζει η ποιότητα και λόγω της ποσότητας. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε μια τροποποίηση του τύπου. Η ποιότητα δεν έχει καμία σχέση με την ποσότητα. Και ξεχνάμε κάτι. Η αλλαγή, η ριζική στην ποσότητα, αλλού την ποιότητα. Ένα απλό παράδειγμα. Αν σας πω που μένετε, και θα σας κοιτάξω όλους εδώ, και θα σας πω ποιος μένει από αυτό το σημείο σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Και σηκώστε τα χέρια.
θα σηκώσω μία γη. Μετά θα βάλω δύο γη. Λιγότερο. Συνεχίζω έτσι. Βάζω μόνο τα χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω τα 40.000 χιλιόμετρα. Άμα πω ποιος μένει εδώ, σε απόσταση 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Μετά, ό,τι και να πω, υπάρχει μια αλλαγή φάση. Ότι δεν είναι πια κανένα. Αυτή η αλλαγή φάση πρέπει μόνο και μόνο από την αλλίωση τη ποσότητα που θα εκφυλίσει την ποιότητα και θα αλλάξουν μετά τι μήνυμε. Είναι ακριβώ αυτό που κάνει η στρατηγική. Η στρατηγική παίζει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το όπλο του αδύναμου. Το όπλο του αδύναμου. Και γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η έννοια για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό, διότι ο ελληνισμός όταν επινόησε τη στρατηγική είναι όταν κατανόησε ότι είναι αδύναμος. Τότε ξαφνικά επινόησε μια ολόκληρη μεθοδολογία η οποία είναι όταν είσαι αδύναμος πώς μπορεί να κρατήσεις έναν δυνατό. Ποιες είναι αυτές οι τεχνικές? Αυτές οι τεχνικές όσον αφορά τη σκέψη είναι η στρατηγική. Και η ιδέα είναι ότι πώς μπορείς να ηγηθείς ανθρώπους οι οποίοι αν έκαναν μια ανάλυση γραμμική και ορθολογική θα ήξεραν ότι είναι χαμένοι από χέρι. Το σωστό ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα εμβυθίσουμε την έννοια της στρατηγικής μέσα στον χρόνο για να επιτρέψουμε στην νοημοσύνη να χρησιμοποιήσει τη σκέψη. Μόλις χρησιμοποιεί τη σκέψη η νοημοσύνη, τότε μπορεί να έχει αποτελέσματα τα οποία δεν είναι μόνο, αν θέλετε, απρόβλεπτα, αλλά είναι μη προβλέψιμα. Άλλο το απρόβλεπτο, κάτι το μη προβλέψιμο. Αυτή η διαφοροποίηση αυτή τη έννοια είναι πολύ σημαντική όσο αφορά την σκέψη. Αλλά βέβαια έχει επιπτώσει στη στρατηγική. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε, αν το κοιτάξετε λίγο πιο σφαιρικά, είναι ότι η στρατηγική κοιτάζει πάντοτε τον χώρο με μία σύνθεση. Συνθέτω τη στρατηγική. Δεν αναλύω. Απλά στη μουσική. Όλοι σας είσαστε ικανοί να ακούσετε τη μουσική. Πόσοι από εσάς είναι ικανοί να συνθέσουν μουσική? Δεν είναι συμμετρικά. Όλοι σας είσαστε ικανοί να κάνετε πράξεις οι οποίες είναι της ανάλυσης. Το θέμα είναι ότι μερικές προσεγγίσεις είναι οριστικές και δεν αναλύονται. Ένα κλασικό παράδειγμα που έχει ενδιαφέρον και είναι απλό, θα το κάνετε στο σπίτι σας, είναι ότι παίρνετε μια σκακέρα και βάζετε 8 βασίλισσες πάνω στη σκακέρα, έτσι ώστε καμία να μην τρώει την άλλη. Αλλά άμα πάρετε την σκακέρα κλασικά, όταν δείτε την λύση, είναι πολύ απλό για να δείτε ότι είναι λύση. Κάντε μια ανάλυση. Παίρνετε μια βασίλισσα και κοιτάτε αν χτυπάει τις άλλες 7. Παίρνετε την επόμενη, κάνετε το ίδιο. Λέτε την εύκολα. Ωραία. Μαζεύει κάποιος τις βασίλισσες και σου λέει βρες μια άνοιξη. Εδώ λες είναι πολύ αυτό, πέρα τη βασίλεια, να τη βάζω. Είναι μόνη της μια χαρά. Παίρνει τη δεύτερη, δεν τη βάζω εκεί που χτυπάει η προηγούμενη, αλλά τέλος πάντων είναι τεράστιος ο χώρος. Μετά λέτε θα βάλω και την τρίτη, συνεχίζετε. Είναι πολύ απλό, συνήθως θα κρατάτε στο 6. Μετά κάνετε λίγο μερικές κινήσεις, κολλάτε στο τσάκ το 7 και το 8 δεν βγαίνει με τίποτα. Θα το κάνετε αρκετές φορές, οι περισσότεροι από εσάς ώσπου να βαρεθούν και οι άλλοι ξαφνικά θα καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν μέθοδο. Και αντί να κοιτάζουν τα δάχτυλα, να κοιτάζουν το χέρι. Και πρέπει τώρα ξαφνικά να καταλάβουν ότι το χέρι τους έχει 8 δάχτυλα. Και η ιδέα είναι πώς να πατήσεις ταυτόχρονα το χέρι, χωρίς κανένα δάχτυλο να χτυπάει το άλλο. Τώρα όμως η σκέψη αφορά το χέρι και όχι τα δάχτυλα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουμε σε μια κοινωνία. Η κοινωνία ασχολείται με τα δάχτυλα.
Συνήθως ο καθένας προσπαθεί να λύσει το δικό του ρόλο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα του Δήματος, πούμε. Όχι αυτό το Δήμα, ενώ γενικά. Είστε λοιπόν σε ένα χώρο και λέτε: εγώ θέλω να αλλάξω αυτό. Άρα πηγαίνετε το Δήμαρχο και λέτε: το Δήμα και εγώ θέλω αυτό. Έρχεται ο δεύτερος και θέλει ακριβώς το αντίθετο. Τώρα είπαμε: όλα αυτά που θα πω τώρα δεν είναι προσωπικά αυτό το Δήμα. Αλλά συνήθως ο Δήμα μπαίνει πολύ γρήγορα σε αυτή τη στρατηγική που θα σας πω, γιατί είναι και χρησιμοποιήσει. Του λέτε: λοιπόν, θέλω να κάνω αυτό. Και σας απαντάει: δρομολογείτε. Έρχεται ο δεύτερος και θέλει ακριβώς το αντίθετο και το απαντάτε: δρομολογείτε. Το θέμα είναι να μην συναντηθούμε. Όταν συναντιούμε, βλέπω και δημοτικούς συμβούλους που χαμογελάνε, δεν το κάνουν μόνο και οι δημοτικοί. Όταν συναντιούνται, αρχίζουν να λένε, μην μου είναι αυτό, μην γραμμή, μα λέει αυτό. Μετά, αν ο Δήμαρχος έχει το επίπεδο του κονσουλών, τους καλέσει και τους δύο και θα τους εξηγήσει ότι είναι και οι δύο κόμπανοι και δεν είχαν καταλάβει τι είχε πει. Το πιο ωραίο είναι τα καταφέρνουμε τις φορές. Ο Δήμαρχος θα έχει αληθινά προβλήματα να επιλύσει όταν ξαφνικά μπείτε σε έναν σύλλογο όπου υπάρχουν συνομιλίες και υπάρχει μια πιο σύνθετη σκέψη που ζητάει κάτι το συγκεκριμένο. Εδώ θα δείτε ότι ξαφνικά δεν λέει τόσο γρήγορα δρομολογείται. Γιατί μετά δρομολογείται και η αγωγή εναντίον του Δημάρχου. Επειδή έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε αναλύσει τα δεδομένα, είναι πιο αυτολογικά και θα δείτε ότι κατά μέσο όρο δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε μια πιο μαζική προσπάθεια. Κλασικά, ο κλασικός ψηφοφόρος θεωρεί ότι το κάνει αυτό επειδή είναι περισσότεροι αυτοί που ψηφίζουν. Αυτό στέκει μόνο και μόνο ένα ή δύο μήνες πριν τις εκλογές. Για όλους τους άλλους μήνες, κανένα τρόπο. Γιατί το καλό είναι ότι θα χρησιμοποιήσει και την λύση των ατόμων. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν χρησιμοποιείτε τη στρατηγική με ορθολογικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την νοημοσύνη σας, μπορείτε να λύσετε προβλήματα, προσέξτε τα από τώρα, που δεν υπάρχουν. Για μένα, ο στόχος της στρατηγικής είναι να λύσετε προβλήματα που δεν υπάρχουν, για να μην υπάρξουν. Ενώ όταν λύνετε προβλήματα που υπάρχουν, είναι ότι έχετε καθυστερήσει ήδη. Δίνω ένα χειροπιαστόλογο παράδειγμα για την κυρία. Ο Κλεμονσό έλεγε: υπογράφουμε συνθήκες, όχι για να τελειώσουμε τον πόλεμο, αλλά για να αρχίσουμε τον επόμενο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι παίζετε πάνω στο σκάκι και σταματάει η παρτίδα γιατί χάσετε και εκεί που έχει σταματήσει έχετε δικαίωμα να κρατήσει τα πιόνια σας όπως είναι και μετά ξαναρχίσετε και μία νέα παρτίδα, αλλά και με τα πιόνια που έχετε. Η ανθρέτη είναι κάτι το ωραίο στο σουγούρ. Στο σουγούρ φανταστείτε ότι είναι το ανάλογο από το σκάκι, αλλά όταν παίρνετε ένα κομμάτι από τον άλλο έχετε δικαίωμα να το αλλάξετε το χρώμα και να το ξαναβάλλετε όποτε θέλετε εσείς μες στην παρτίδα. Που αν θέλετε είναι το ανάλογο του κατάσκο. Θα δείτε ότι οι παίχτες προσέχουν πάρα πολύ να μην χάσουν κανένα κομμάτι. Γιατί ξέρω ότι όχι μόνο μπορεί να το χάσουν, αλλά μετά θα το ξανάρθει. Αυτό είναι το τύπο δημοτικό συμβούλιο, ξέρεις, σου φεύγει ένας, μετά σου τέλος πάντων. Να μην τα πούμε τώρα. Η ιδέα όμως είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους πριν τη δράση. Οι πολλοί από εμάς σκέφτονται ότι πρέπει να κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουν κάτι. Και λες, δεν μπορούμε. Αφού δεν το σκέφτεται, τι θες να κάνεις. Σκέψου πρώτα αν πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα
και μετά μόνο κάνει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί πολύ συχνά ακούμε αυτή την λέξη, αυτές τις εκφράσεις. Και δεν είναι σημαντικά τα λόγια, σημαντικά είναι η πράξη. Ρωτάω, οι πράξεις από ποιο πράγμα έρχονται? Γιατί έχουμε. Πώς? Από ανάγκη. Όχι, δεν υπάρχει συχνά ανάγκη. Η ανάγκη είναι κάτι το οποίο αισθάνονται πολύ λίγοι. Οι πράξεις οι περισσότερες έρχονται από τύχη. Γιατί αν υπήρχε μια ορθολογική σκέψη, τότε θα μπορούσε να επιβληθεί μια ανάγκη. Αυτό που ονομάζουμε συχνά ανάγκη, στην πραγματικότητα είναι ανάγκη. Και οι ανάγκες δεν είναι η ανάγκη. Οι ανάγκες είναι αυτό που δημιουργείται όταν δεν έχουμε εξετάσει την ανάγκη. Και έχουμε την εντύπωση ότι τώρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μερικές κινήσεις για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει η ανάγκη να είναι από πριν. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία ο κώδικας που υπάρχει και στον Προμηθέα και Επιμηθέα. Ο Προμηθέας είναι αυτός που ξέρει από πριν. Ο Επιμηθέας είναι αυτός που ξέρει από μετά. Άρα η ιδέα είναι ότι πώς να ξέρετε από πριν κάτι που δεν έχετε κάνει. Γιατί πολύ συχνά λέμε ότι είναι θέμα εμπειρίας. Η εμπειρίας είναι απλώς ένα συνοθήλευμα από τα λάθη μας. Άρα η ιδέα είναι ότι πώς να κάνετε μια κίνηση χωρίς να την κάνετε. Παράδειγμα. Έχετε μια χειρομοβίδα στο χέρι και να ρωτιέστε αν λειτουργεί. Είναι πολύ απλό, την ανοίγετε και πετάτε σκάι. Δεν λειτουργεί. Τώρα παίρνετε μια δεύτερη και έχετε ξανά το ίδιο ερώτημα. Δηλαδή την ώρα τη ανάγκη θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε. Ναι, αλλά αν τη χρησιμοποιήσετε πριν, για να δείτε αν λειτουργεί, δεν θα την έχετε την ώρα τη ανάγκη. Άρα το πρώτο πρόβλημα που είναι πώς να είστε σίγουροι ότι έχετε κάτι, α πούμε πάνω από το χειρομοβίδιο και την δράση, α πούμε ένα εργαλείο, και να ξέρετε τι λειτουργεί πριν το λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα. Αυτό αναγκάζει τον άλλον να έχει μια στρατηγική κίνηση πριν κάνει την κίνηση. Και αυτό είναι το άλλο πρόβλημα. Είναι ότι ο στόχος δεν ανήκει στη στρατηγική. Η επιλογή του στόχου δεν είναι στρατηγική. Είναι μεταστρατηγική. Είναι η στρατηγική που σκέφτεται τη στρατηγική. Η στρατηγική είναι απλώς μια διαδικασία που θα επιλύσει το μέθοδο και να πετύχουμε τον στόχο. Άρα, βλέπετε ξανά ότι η νοημοσύνη είναι, αν θέλετε, οι κινήσεις του πριν. Η στρατηγική, όπως πρέπει να λειτουργήσει στο αόρατο, είναι πώς θα κινηθώ πριν κινηθώ. Γιατί μόλις κινηθείτε, μπαίνετε στον χώρο της τακτικής και μετά μπορείτε να πείτε λάθος κίνηση. Άρα, πρέπει να έχετε λοιπόν ένα μοντέλο νοητικό που σας επιτρέπει μέσα στην νοόσφαιρα, γιατί η νοόσφαιρα ενσωματώνει την πραγματικότητα. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι όλα είναι μέσα στην πραγματικότητα. Είναι ένα στρατηγικό λάθος. Η νοόσφαιρα είναι πιο μεγάλη από την πραγματικότητα. Άρα, επειδή είναι πιο μεγάλη από την πραγματικότητα, μπορεί να διαχειριστεί πράγματα που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα. Είναι αυτά που λέμε εξωπραγματικά. Εμείς τα λέμε συνήθως εξωπραγματικά με μια αρνητική έννοια. Η καινοτομία είναι εξωπραγματική, διότι είναι αυτή που θα δημιουργήσει την επόμενη πραγματικότητα. Αν το πούμε αυτό ότι θα κάνουμε μια κίνηση που θα δημιουργήσει την επόμενη πραγματικότητα, έχουμε την εντύπωση ότι είναι κάπως κλασικό. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτή η κίνηση
εφόσον είναι μέσα στην πραγματικότητα, πώς έχει επινοηθεί και είναι ικανή να κάνει επόμενη πραγματικότητα χωρίς να διατηρεί την ίδια πραγματικότητα. Πότε έφυγε για να δημιουργήσει το καινούργιο. Στην πραγματικότητα ζει σε έναν χώρο που είναι εκτός πραγματικότητας και είναι η νοόσφαιρα. Η νοόσφαιρα, μην νομίζετε ότι είναι ένα αντικείμενο τόσο θεωρητικό, άμα έχετε, θέλετε να βγάλετε ένα χειροπιαστό τομέα, είναι η νομική. Η νομική παράγει πραγματικότητα επειδή είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, άμα πω εγώ, αποφασίζω ότι εδώ δεν υπάρχουν τρία μικρόφωνα. Θα μου πείτε, αποκλείεται. Λέω λοιπόν, βγάζω μια νομοθεσία. Όποιος βλέπει τρία μικρόφωνα, πάει φυλακή. Πόσα μικρόφωνα βλέπετε? Λοιπόν, η ιδέα είναι, όχι, αυτό που σου είπε τέσσερα, τη βάζει. Ποιος είπε τέσσερα, να δω ποιον θα βάλει. Όχι, λάθος, μέσα στο τέσσερα υπάρχει το τρία, τι λέει. Μέσα. Δεν είπατε μόνο τα τρία. Ναι, αυτό σου λέω. Επειδή δεν είπα ακριβώς αυτό, μου επιτρέπει να σε βάλω φυλακή χωρίς καμία παρανομία. Και το ένα σωματώνει το άλλο. Άρα αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι η κίνηση πριν την κίνηση, η σκέψη πριν την σκέψη. Και εδώ σχετίζεται, αν θέλετε, και με το περίφημο τσιτάτο του Σοπενάουερ, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Και το θέμα είναι πώς δημιουργούνται τα θέλω. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο με τη σκέψη. Η σκέψη πάνω στη σκέψη είναι συνείδηση. Ωραία. Τότε πώς θα παράγουμε στρατηγική. Η στρατηγική μπορεί να παραχθεί μόνο μέσα από την μεταστρατηγική. Δηλαδή είναι όλες οι κινήσεις που θα σκεφτείτε πριν κάνετε τις κινήσεις. Αν το σκεφτείτε, όταν παίξατε για πρώτη φορά σκάκι, σας έδειξαν τις κινήσεις σε έναν χώρο που δεν υπήρχε. Σας έμαθαν τις κινήσεις από τα κομμάτια, ενώ δεν παίζονταν παρτίδα. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Μα δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι εκτός σκακιστικής πραγματικότητας. Γιατί το σκάκι είναι μόνο μέσα στην παρτίδα. Άρα, σας βγάζουν από την πραγματικότητα, μαθαίνετε κινήσεις οι οποίες είναι έξω πραγματικές, την σε σωματώνετε μετά στην πραγματικότητα, και θεωρείται ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν θα μάθετε λοιπόν στρατηγική, θεωρείται ότι θα κάνετε ακόμα περισσότερο κινήσεις στην έξω πραγματικότητα. Και γι' αυτό θα σας επιτρέψει να είστε στη συμβάση του βλέπω και όχι μόνο κοιτάζω. Και αυτοί που κοιτάζουν μόνο και δεν βλέπουν, θα λένε ότι προβλέπετε. Ενώ δεν προβλέπετε. Βλέπετε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με τις κινήσεις. Θα σας το πω αλλιώς. Άμα έχετε μια στρατηγική σκέψη, την ώρα που θα σας πούμε τις κινήσεις των κομματιών, θα σκεφτείτε ήδη μερικά πράγματα. Ας πούμε, θα σας πούμε το ποιόνι προχωράει ευθεία. Και τρώει διαβόλου. Το έχετε ακούσει όλοι. Γιατί όχι. Όχι. Αυτό είναι όταν είσαι αυθαίρετη. Επειδή δεν καταλαβαίνει την ιστορία των κανόνων. Και είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με την νομοθεσία. Άμα δεν καταλαβαίνει τον νόμο, λες ότι είναι αυθαίρετο. Τώρα θα σου δείξω ότι είναι απόλυτα λογικό. Πες ότι το πιόνι δεν τρώει διαγόνι. Και τρώει ευθεία. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί με το. Εφόσον δεν μπορεί να δημιουργηθεί με το, δεν έχει πεζικό. Εφόσον δεν έχει πεζικό, δεν έχει σταθερά σημεία όπου θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για να πάει πιο γρήγορα.
Εφόσον δεν έχεις μέτωπο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ύπο και να πηδήξεις πάνω από το μέτωπο. Άρα, ο κανόνας της διαόλης είναι για να δημιουργηθεί μέτωπο. Θα μου πεις, αυτό όμως πρέπει να το έχεις αναλύσει. Όχι. Γιατί υπάρχει ένας άλλος κανόνας που δίνει την εξήγηση. Και είναι ο λεγόμενος en passant. Τι είναι ο en passant? Έχεις ένα πιόνι στην αρχική θέση. Και έχει δικαίωμα να κάνει δύο τετράγωνα. Αν υπάρχει ένα πιόνι διαγώνια δίπλα του όμως, όχι στην αρχική θέση, αλλά στη διαγώνια του. Αν κάνεις λοιπόν αυτή την κίνηση, υπάρχει μια οκασόν η οποία έχει δικαίωμα να σου φάει το πιόνι διαγώνιο, θεωρώντας ότι εσύ το προσπέρασες και την ώρα που το προσπέρασες και κάνεις τάκ, τάκ, αυτό σε έφαγε στο πρώτο τάκ. Γιατί γίνεται αυτός ο κανόνας? Για να διατηρηθεί το μέτρο. Γιατί αλλιώς θα περνούσε ένας δίπλα από τον άλλο με την ταχύτητα του διπλάσιο και μόνο και θα είχαμε αποφύγει το μέτρο. Αν δεν έχουμε μέτωπο, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε τη μοντελοποίηση. Άρα, αν κοιτάξετε τώρα ορθολογικά όλες τις κινήσεις στο σκάκι από κάθε κομμάτι, τότε θα δείτε ότι σας μιλάει ήδη για σκάκι με πολλούς παίχτες. Ποια είναι η σύνδεση, ποια είναι η αναλογία? Όταν δεν καταλαβαίνουμε τους κανόνες, θεωρούμε ότι είναι αυθαίρετοι και τους ακολουθούμε επειδή έτσι λέει. Όταν έχετε να κάνετε με έναν άσχετο και όχι με έναν δάσκαλο, θα σας πει έτσι είναι. Α, αφού έτσι είναι, έτσι είναι. Όλοι οι κανόνες που παίζουν στα παίγνια, τα οποία έχουν μια πολεμική προσέγγιση, έχουν όλα μια εξήγηση. Η οποία αυτή η εξήγηση, όταν τις βάζουμε όλες μαζί, δημιουργούν ένα πλαίσιο, το οποίο είναι το πολεμικό παίγνιο. Άρα δεν υπάρχει τίποτα το αυθαίρετο. Απλώς υπάρχει έλλειψη νοημοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία των κανόνων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το καταλαβαίνετε για όσους έχουν παίξει λίγο, θα καταλάβουν ξαφνικά γιατί ο ύπος πάει με γάμα. Θα καταλάβουν ξαφνικά γιατί ο σωματικός σχημάται στο ίδιο χρόνο. Θα καταλάβουν γιατί ο πύργος που πάει μόνο οριζόντια και κάθετα, είναι στην κονία. Η θέση του πύργου είναι αυτή που είναι η πιο αδύνατη στην εκκίνηση. Γιατί δεν υπάρχει ποτέ πύργος μπροστά στα πιόνια. Άρα το θέμα είναι το ανάπτυγμα. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ισχυρή διάθεση, είναι η ενεργοποίηση του πύργου, ο οποίος έχει ελάχιστη κινητικότητα στην αρχή. Άρα η ιδέα είναι πώς να το ενεργοποιήσουμε. Και εδώ η στρατηγική θα σας φανεί κάπως παράξενη. Η στρατηγική μέσα στον χώρο των ανθρώπων ασχολείται με τους αδύναμους. Ενώ θα μπορούσα να πείτε, μα εντάξει, η στρατηγική είναι απλώς το παίρνει τον ισχυρό. Η στρατηγική όμως ξέρουμε ότι όλα παίζονται με τους αδύναμους. Αν το θέμα είναι πού θα τους τοποθετήσετε. Άμα τους τοποθετήσετε στρατηγικά, π.χ. ποιόνι μπροστά, ποιόνι πίσω. Σας κάνει ένα τρίγωνο. Τα ποιόνια είναι αδύναμα. Αυτή όμως η δομή είναι πολύ ισχυρή. Γιατί να χτυπήσετε το ποιόνι που είναι στην κεφαλή, που είναι αδύναμο και προστατεύεται από δύο αδύναμους, έχει ένα πρόβλημα ο αντίπαλος. Πρώτο, ή θα θυσιάσει ένα κομμάτι μεγαλύτερης αξίας ή μπορεί να κάνει μια ανταλλαγή, αλλά αν κάνει μια ανταλλαγή θα έρθει δεύτερο πιο είναι ακριβώς στην ίδια θέση. Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Αν δεν θυσιάσει κομμάτι, ακόμα και να το πάρει,
τότε θα χάσετε πολύ και δύο πιόνια, αλλά θα έχετε ήδη ένα κέρδος. Άρα εδώ βλέπετε τι. Βλέπετε ότι η στρατηγική ασχολείται με δομές αδυναμία. Και αυτό που επιτρέπει στους αδύναμους να είναι ισχυροί είναι οι δομές και οι υποδομές. Παράδειγμα. Παίρνετε ένα χαρτί. Α4. Τι πιο αδύναμη. Το κάνετε κίνητρο. Το βάζετε όρθιο έτσι. Από πάνω μπορεί να αντέξει 14 κιλά. Στις πολεμικές τέχνες λοιπόν, αν έχετε μαζί σας ένα τετράδιο και δεν έχετε τίποτα άλλο, μπορεί να το κάνετε κυλινδρικό και αμέσως έχετε κάτι που όταν θα χτυπήσετε θα πονέσει ο άλλος. Γιατί θα πονέσει? Γιατί έχει την αντοχή που έχει ο κύλινδρος. Ο κύλινδρος μεταφέρει όλες τις δυνάμεις στις γωνίες. Και δεν υπάρχει γωνία. Άρα είναι παντού. Άρα το δυνατό χτύπημα που δέχεται, το βάρος που υποστηρίζει, μεταφέρεται στο ανύπαρκτο. Όπως το ανύπαρκτο είναι παντού, αντέχει περισσότερο από κάτι που έχει τέσσερις γωνίες και οι έδρες θα χάσουν την δυναμική τους και όταν συνέβη θα καταρρεύσει πιο γρήγορα. Άρα η ιδέα είναι ότι πώς επιλέγω στρατηγικά τις αδυναμίες μου, πώς διαχειρίζομαι τις ικανότητές μου, πώς τις μετατρέπω σε ιδιομορφίες, πώς αυτές οι ιδιομορφίες χρησιμοποιώντας μία δομή πιο πολύπλοκη μπορεί να χρησιμοποιήσει μία αντίσταση μέσω του χρόνου, τη βέβαια για να παράγετε δομές πρέπει να έχετε χάσει χρόνο. Για να έχετε χάσει χρόνο πρέπει να έχετε δώσει σημασία στους αδύναμους. Οι αδύναμοι είναι άνθρωποι. Οι ισχυροί είναι τα άτομα. Όταν τα άτομα πάνε όλοι μαζί, συνήθως είναι για να εξοδώσουν τους ανθρώπους. Έτσι δημιουργούνται οι γενοκτονίες. Ενώ όταν οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί, παράγουν ένα έργο. Οι αδύναμοι είναι όπως οι τερμίτες. Ο τερμίτης ανήκει στα έντομα που τρώνε συνεχώς ξύλο. Και είναι το ξύλο που πέφτει. Άρα θέλω να σας πω απλώς για να συνοψίσω ότι μέσα στον χώρο του ελληνισμού, όπου επινοήσαμε την έννοια της στρατηγικής χρησιμοποιώντας την νοημοσύνη μας, δεν καταλάβουμε ότι είμαστε οι πιο ισχυροί του κόσμου. Καταλάβαμε πιο γρήγορα από τους άλλους ότι είμαστε αδύναμοι. Και γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Γιατί θα εξελιχθεί αυτή η στρατηγική. Διότι χρησιμοποιούμε τον χρόνο, δίνουμε μεγάλη σημασία στη μνήμη και την διαχείριση του χρόνου. Αγαπάμε την αλήθεια γιατί είναι εναντίον της λύθης. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάλεξη ακόμα και τώρα στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ.